Δρυμία επίθεση κατά τη ηγεσία τη δύναμη εξαπολύουν οι συντεχνίε των αστυνομικών με αφορμή τη μαζική επίρρηψη ευθυνών και τη διαθεσιμότητα 12 συνολικά χαμηλόβαθμων αστυνομικών οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του πλιαρίου με του 61 παράτυπου μετανάστε στο λιμανάκι τη Κάτω Πάφου. Οι 12 αστυνομικοί είχαν το πρωί συνάντηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αστυνομία στην Πάφο και έθεσαν ενώπιον του τα όσα διαδραματίστηκαν τη δεδομένη στιγμή αλλά και ποια ήταν τα καθήκοντά του. Ο κ. Χαραλάμπος με δήλωση στον χαρακτήρισε άδικη την απόφαση τη ηγεσία τη αστυνομία αναφέροντα πω η του είχαν πράξει τα δέοντα κατά τον κρίσιμο χρόνο και ανακοίνωσε ότι μετά από συνεννόηση με του 12 αστυνομικού στην υπόθεση ανέλαβαν οι νομικοί σύμβουλοι του ΣΑΚ. Θεωρούμε άδικη και αχρίαστη τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων μα και καλούμε τον αρχηγό αστυνομία να την άρει άμεσα. Έχουν ενεργήσει κάτωπιν οδηγιών και δεν πρέπει να είναι τα εξηλα... εξηλαστήρια θύματα. Από το πρωί είμαστε εδώ στην Πάφο μαζί με τους νομικούς μας οι οποίοι συμβουλεύουν τα μέλη μα και θα παραμείνουν δίπλα του μέχρι και την πλήρη δικαιοσύνη του. Ο κλάδο Αστυνομικού Σώματο Ισότητα εκφράζει λύπη και αγανάκτηση για την απόφαση του αρχηγού τη αστυνομία και με ανακοίνωση κατηγορεί την ηγεσία για επικοινωνιακά παιχνίδια απέναντι στην κοινή γνώμη. Θα σταθούμε δίπλα στου 12 συναδέλφου τη πρώτη γραμμή, του οικογενειάρχε οι οποίοι θυσιάζονται αυτή τη στιγμή για την εικόνα και το κύρο κάποιων Ο καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του και ο καθένα είναι υπεύθυνο για τι πράξει και αποφάσει του στο ίδιο μήκο σχήματο και η ανακοίνωση τη ανεξάρτητη συντεχνία δημοσίων υπαλλήλων, που εξαπέλυσε επίση πειρά κατά τη ηγεσία τη δύναμη, την οποία καλεί να αναθεωρήσει άμεσα την απόφαση για διαθεσιμότητα. Φαίνεται από την πρώτη στιγμή η διάθεση τη ηγεσία για την απόδοση ευθυνών σε 12 χαμηλόβαθμου αστυνομικού. Η κυπριακή έκφραση Απου δεν δέρνει το κάρο δέρνει το σάμα, ταιριάζει γάντι σε αυτή την περίπτωση. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίε του Αντένα, προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα από το Παρίσι όπου βρίσκεται για τη διάσκεψη τη UNESCO επέδειξε και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Νίκο Ζήτησε εξηγήσει ενώ, όπω πληροφορούμαστε από αρμόδια πηγή, ο χειρισμό τη υπόθεση προκάλεσε έντονο προβληματισμό τόσο για την τύχη των παράτυπων μεταναστών όσο και για τυχόν διεθνεί αντιδράσει.